Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport. Κάθε Τρίτη εδώ μαζί σας. Τρίτη 30 Γενάρη σήμερα. Πρώτη τελευταία μέρα του Ιανουαρίου και έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα με τον Γιάννη Γιαννούλα από το matchmoney.com.gr αλλά και την εφημερίδα. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στους φίλους. Όντως έχουμε να πούμε πολλά. Εξάλλου ήταν ένα τρίμερο έντονο με έντονη δράση, οπότε... Και έρχεται και φοβερό τρίμερο. Σήμερα κύπελο, BCL, αύριο κύπελα, χαμός, Ευρωλίγκα, Eurocup, τα πάντα όλα. Για όλη εβδομάδα στην Euroleague. Να πούμε με την ευκαιρία ότι σε περίπου 2 ώρες από τώρα ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Άλμπα για την 24η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ανοίγει την αυλαία της διαβολοβδομάδας. Και πιθανότατα και χωρίς όλους τους έντερ του και με τον Moses Wright με μία προπόνηση να κάνει άμεσα το ντεμπούτο του τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Να πούμε, να αναβάλουμε έτσι σε τίτλους. Είπαμε για τον Ολυμπιακό, είχαμε Κυριακή ανακατατάξεις στη Super League. Ντέρμπι κορυφής, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-1 με τον Κύριλ Ντεσπότοφ να είναι ο Άγιος Κύριλλος της Θεσσαλονίκης. Είναι μεταγραφή της χρονιάς για τη Super League, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Κάνει τη διαφορά. Αυτός ο παίκτης κάνει τη διαφορά. Από εκεί πέρα ακολουθούν ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Πάει να γίνει μια στήνα τώρα ο Παναθηναϊκός, έπεσε στην τρίτη θέση. Δεύτερη ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε την κέλα του Παναθηναϊκού. Και πέρασε. Βέβαια η ΑΕΚ από την άλλη δεν έχει κύπελο. Που έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αγωνίζεται αύριο στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Πολύ σωστά. Ένα σημαντικό παιχνίδι. Mm-hmm. Έχουμε ντέρμπι την επόμενη Κυριακή Ιωνίων. Έχουμε Basket League. Όλα αυτά και φυσικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Όλα αυτά θα τα δούμε ευθύς αμέσως. Πάμε όπως πάντα να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και. Η αγαπημένη σου. Αγαπημένη στήλη, πραγματικά τη λατρεύω. Σαν σήμερα που έχουν γίνει πάρα πολλά γεγονότα. Δώστε μου όμως λίγο χρόνο, γιατί έχω κάνει ένα μικρό λαθάκι με τον υπολογιστή. Έχω όμως το παλιό το παλικάρι, ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Έχω το χειρόγραφο, γιατί καμιά φορά ο υπολογιστής δεν μας βοηθάει. Και πάμε λοιπόν να δούμε το τι συνέβη 30 Ιανουαρίου, τα οποία έχει μπόλικα γεγονότα. Φοβερό, έχω μείνει άνατος. Ξεκινάμε από το 1951. Πεθαίνει στη Στουτγκάρδη ο αυστριακός μηχανικός Φέρντιναντ Πόρσε, σε ηλικία 76 ετών. Ήταν ο ιδρυτής της Πόρσε και ο σχεδιαστής του θρυλικού σκαθαριού Beetle της Volkswagen το 1931, ενώ 6 χρόνια αργότερα, το 1937, βραβεύτηκε από τον αδέρφο Χίτλερ με το βραβείο German National Prize of Art and Science. Πάμε στα πιο πρόσφατα του 2000, εκεί όπου ο 35χρονος Νίκος Νιόμπλας δέχεται 2 κίτρινες κάρτες στον αγώνα του πρωταθλήματος της Άλφα Εθνικής Όφη Άρης 2-1 και αποβάλλεται για πρώτη φορά στη 17χρονη ποδοσφαιρική του καριέρα. Την ίδια χρονιά, ο Αμερικανός Αντρέα Γκάζι κατακτά το 4ο συνεχόμενο Grand Slam όταν κερδίζει σε 2 ώρες και 19 λεπτά το Γευγένη Καπέρνικοφ με 3-1 στο τελικό του Australian Open στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Πάμε στο 2004, όπου ο 62χρονος Γιάσιτο Μακέτη, πρώην αρχηγός της Ίντερ και της Εθνικής Ιταλίας, είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Ίντερ που γίνεται πρόεδρος. Δεν το γνωρίζεις εσύ. Ναι, ναι, φυσικά. Παρότι είσαι στο αντίπαλο δέος. Και μετά από λίγα χρόνια έφυγε από την ζωή ο Μακέτη, μετά από μια ασθένεια. Σωστός. Πάμε και στο 2007, όπου πεθαίνει σε ηλικία 73 ετών ο ηθοποιός Νίκος Κούρκουλος, διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου και σύζυγος της Μαριάνας Βλάτση. Και μέγας Παναθηναϊκός. Έπαιξε σαν αμυντικός στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Σε πολλούς αγώνες της περίοδου 1951-1953, έχοντας τη στήριξη του Χάρι Γκέιν που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 50. Και τέλος, πάμε το 2017. Η Βασιλεία Καραχάλη που κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Laser Radial με 28 βαθμούς ποινής στο παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται στο Μαϊάμι. Στη δεύτερη θέση τερματίζει η Βελγίδα Εύη Άκερ με 46 βαθμούς ποινής και το χάλκινο μετάλλιο παίρνει η Γαλλίδα Ματίλντι Κεραγκά με 69 βαθμούς ποινής.
σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τα γήπεδα ανοίγουν οριστικά την 3η και 13 Φεβρουαρίου. Πρόσεξε όμως, θα σου βάλω... Μετά από μια δίμηνη, ένα δίμηνο λουκέτο... Τι είπε όμως, δεν έρχεται ο κόσμος απλά, περιμένω τις οικογένειες. Εντάξει, ναι, περιμένει τις οικογένειες. Επίσης είπαν ότι κανείς δεν θα μπαίνει στο γήπεδο χωρίς smartphone με το οποίο θα γίνεται η ταυτοποίηση. Θέλω να δω τους μπαχαλάκηδες όλων των ομάδων να κυκλοφορούν με το smartphone, να περνάνε το κωδικό το QR code λέει, και, μέσω και του να λένε QR και λοιπά, ναι. Είμαι ο τάδε, μπορώ να περάσω. Εντάξει, ότι ευτράπελα θα γίνουν σίγουρα, θα είναι, υπάρχει περίπτωση. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Έχουν πάρει όλες οι ομάδες τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Αυτό είναι με τις κάμερες. Οι κάμερες θα δουλεύουν, ναι. Εντάξει. Αν, εύλογα ερωτήματα. Αυτά είναι εύλογα ερωτήματα. Γιατί κατά τα άλλα η Βία τώρα δύο μήνες μπήκε στο ψυγείο. Δεν γίνεται κανένα επεισόδιο πουθενά. Ναι, ναι, τώρα μόλις θα ανοίξουν τα γήπεδα στις 13 του μήνα θα... Με κάτι διευθυνσίες περίεργες δεν ξέρω. Φεβρουαρίου ως διαμαγεία τα προβλήματα θα έχουν λυθεί. Έτσι. Τέλος πάντων. Πάμε. Λοιπόν, μάτς τα οποία έγιναν Σαββατοκύριακο και τα οποία λίγο πολύ δεν άλλαξαν ιδιαίτερα την κατάσταση στην κορυφή αλλά και στην ουρά. Και αυτό γιατί. Είχαμε το Σάββατο Πανετολικός Λαμία 1-2 με τους γηπεδούχους να ψάχνουν τη νίκη αλλά να βλέπουν τους ευθυώτες να πετυχαίνουν άλλη μια νίκη και να στοχεύουν προς την Εξάδα. Είναι στο κατόπι του Αστέρα Τρίπολης. Θυμάσαι που το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό το παιχνίδι αυτό για την ομάδα του Αδρυνίου αλλά και για τη Λαμία. Η Λαμία τέλος πάντων κατάφερε και πήρε τη νίκη. Στο άλλο παιχνίδι που αφορά τις ομάδες που είναι κοντά στην διακυκαυμένη ζώνη, ο Παρασεραϊκός ξόδεψε πολλή ενέργεια αλλά έμεινε στο 2-2 με τον Βόλο. Σοβαρίστικες καθυστερήσεις. Και μάλιστα αυτό το είπε και ο Παύλο Γκαρσία στις δηλώσεις του. Λέει, αν σκεφτείτε ότι έχουμε χάσει 10 ολόκληρους βαθμούς στα τελευταία λεπτά, τώρα λέει θα ήμασταν στο μέσο βαθμολογίες και θα είχαμε σίγουρη παραμονή. Αν και δεν νομίζω ότι ο Παρασεραϊκός με τις εμφανίσεις που κάνει και με την καλή κάβα βαθμών που έχει, δεν νομίζω να κινδυνεύσει. Θα πρέπει να. Εγώ πιστεύω ότι. Και κυρίως επειδή αυτοκτονία θα πει. Και κυρίως επειδή Γιάννενα και Φυσιά χάνουν συνέχεια. Δηλαδή... Η Κυψία για παράδειγμα έγασε από τον Άρη 1-0. Σε περίπτωση που το πάλεψε και προσπάθησε στο τέλος να έχει το Παρίσι, αλλά δεν κατάφερε. Ο Άρης έκανε το χρέος του γιατί σου λέει. Ναι, μεν στόχος είναι το κύπελο. Ωστόσο θέλω να κάνω και καλή παρουσία στο πρωτάθλημα, να είμαι μέσα στα play-off και πάμε στα μάτια της Κυριακής όπου είχαμε λίγο πολύ αναμενόμενα αποτελέσματα. ΑΕΚ Όφη 3-0 με τραγικά λάθη του Βασίλη Λαμπρόπουλου από πλευρά Όφη. Η ΑΕΚ το εκμεταλλεύτηκε με τον Πόνσε, πέτυχε 2 γκολ και δείχνει αναγεννημένος. Ο οποίος Πόνσε ναι, σχεδόν για ένα τρίμηνο ήταν άφαντος και μέσα σε 2 αγωνιστικές έχει πετύχει 5 γκολ. Και δείχνει τουλάχιστον ότι θα αποτελέσει μια πολύ καλή λύση επιθετικά όταν δεν θα είναι στα φόρτε του ο Αραούκο ή ο Λιβάη Γκαρσία. Βέβαια διάβαζα εχθές ότι ο Ματίας Αλμίδα έχει αρχίσει τώρα να παραποδιέται. Αυτό το ρεκόρ τι είναι που λέει για τον Πόνσε. Για τον Πόνσε. Ότι έχει σημειώσει λέει 5 γκολ τα δύο τελευταία παιχνίδια αυτό όσα λέγαμε, είχε ναι. Και ο... τελευταία φορά που το είχε κάνει ήταν ο Λιμπερόπουλος. Α, που το έχει κάνει παίκτη ΣΑΕΚ ήταν ο Λιμπερόπουλος, ναι. Μάλιστα. Σημαντικό και αυτό γιατί... Και μάλιστα έλεγα για την αγωνιστική άνοδο του Αργεντινού επιθετικού. Έλεγα για τον Αλμέιδα ότι έχει αρχίσει και ανησυχεί γιατί πλέον γίνει πολύ τραυματισμένοι. Ήδη ο Σιμάνσκι θα χάσει... ένα σοβαρό τραυματισμό. Σχεδόν ένα μήνα και βάλε. Θα μείνει έξω από 4-6 εβδομάδες ο Πολωνός. Τώρα στα υπόλοιπα μάτσα είχαμε Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 3-1 με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν αυτό το σερί των καλών εμφανίσεων. Πρωταγωνιστής ο Ρετζής με 2 γκολ. Ακριβώς. Απ' την άλλη ο Ατρόμητος φαίνεται ότι είχε μείνει στην νίκη στο πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και τώρα υποδέχεται αύριο το απόγευμα 7 η ώρα την ομάδα του Παναθηναϊκού στη ρεβάνς για τη φάση της
των προημιτελικών. Ο Ολυμπιακός πας για ένα 3-1 με τον Κάρλο Καρβαλιά να λέει ότι η ομάδα του θα μπορούσε να πετύχει πολλά περισσότερα γκολ. Ωστόσο... Αλλά καρδιοχτύπησε λίγο στο τέλος από την άποψη... Μέχρι το 75... Το ανόητο πέναλτι παραχώρησε ο Ρέτσος... Έβαλε ξανά στο παιχνίδι της Γιάννης. Ναι, και δημιούργησε μια ψευτοευκαιρία, έκανε μια ψευτοευκαιρία ο ΠΑΣ στο 87-88. Πολύ καλός ο Τούτου. Που ανακόπηκαν. Στο ντεμπούτο του, ναι. Πολύ καλός. Mm-hmm. Καλή επίσης Τσικίνιο και Όρτα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που όσο έπαιξαν. Mm-hmm. Εκτός ήταν ο Καμαρά, ο οποίος μάλλον αποχαιρετά. Μετράει ώρες στο λιμάνι. Έχει δεχτεί κάποια πρόταση από τη Γαλλία, ειδικά από την Λιόν. Το σκέφτεται, ο Ολυμπιακός βέβαια θέλει να αποκομίσει έστω και κάποια ωφέλη. Γιατί σου λέει το καλοκαίρι θα μείνει ελεύθερος και θα πάρει. Σχέση είναι που έχει περάσει 40 κύματα αυτή η σχέση του Ολυμπιακού με τον Ματί Καμαρά και μάλλον δείχνει ότι φτάνει στο τέλος της. Και πάμε στο παιχνίδι που ουσιαστικά αλλάζει την εικόνα όσον αφορά την βαθμολογία. Πάμε Παναθηναϊκός 2-1, όπως είπαμε και στους τίτλους εκπομπής, κορυφαίος ο Κύριλ Ντεσπόντοφ. Είναι η μεταγραφή. Είναι ο παίκτης ο οποίος πραγματικά του έχει βγει. Είναι αυτό που λες ότι άλλαξε τις ισορροπίες αυτός ο παίκτης. Ακριβώς. Ένας παίκτης ο οποίος έχει όλα αυτά τα... Εντάχθηκε βέβαια σε ένα σύνολο που λειτουργεί πάρα πολύ καλά, του ΠΑΟ. Έχει τον Τάισον ο οποίος στα 35 του, 36 πόσο είναι τέλος πάντων. Ναι. Δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Έχει δώσει απίστευτη ενέργεια. Ειδικά εντάξει, στο προχθεσινό παιχνίδι, ποιο πιστεύω ότι ήταν το πλάνο του ΠΑΟΚ και του Ράσβαν Λουτσέσκου ώστε να παγιδεύσει τον Παναθηναϊκό. Πήγε το πρώτο 25 λεπτό, μισάωρο, το πήγε ο ΠΑΟΚ σε χαμηλά μέτρα να περιμένει πίσω και να δώσει στον Παναθηναϊκό την εντύπωση ότι δεν είναι καλός ο ΠΑΟΚ σήμερα, τον έχω. Ναι, δηλαδή θέλεις να το κοιμήσει πίσω. Ναι, να το κοιμήσει. Μην ξεχνάς ότι πριν τον γκολ του που δεν μέτρησε τελικώς, του Κουλιεράκη στην κεφαλιά, ήταν η πρώτη τελική του ΠΑΟΚ στο 40 λεπτό, στο 39, 38. Ήταν η πρώτη τελική. Ο ΠΑΟΚ επί 36, 37 λεπτά, 38 δεν είχε τελική, δεν είχε σουτ, δεν είχε κεφαλιά, δεν είχε τίποτα. Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός πίεζε ψηλά, ναι. Ασκούσε μία πίεση στα χαφ και έλεγε ότι τους έχουμε. Ναι, αλλά, μετά στην πρώτη αντεπίθεση και μετά από τη λάθος πάσα του Παναθηναϊκού σε δικό του κόρνερ, έφυγε ο ΠΑΟΚ στην αντεπίθεση και πέτυχε το πρώτο γκολ με τον... Και σε ένα καθοριστικό σημείο, γιατί μπαίνει τον γκολ στο 43. Στο 43. Στο ενδιάμεσο, μέχρι να πάνε οι δύο ομάδες από το τρίο, ο Παναθηναϊκός είχε δύο καλές ευκαιρίες. Ένα σου του Αράου, το οποίο πέρασε ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια με τη βοήθεια και του Κοτάρσκι. Ναι. Και άλλη μια κεφαλιά του Ούγκο, η οποία ουσιαστικά δεν ανησύχησε τόσο πολύ. Ναι, ήταν ελεγχόμενο το ρίσκο για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο μέρος, οι τρεις αλλαγές του Φατίχ Τερίμ ανακάτεψαν την ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι την αποσυντόνισαν περισσότερο. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός ήταν ήδη αποσυντονισμένος. Γιατί το λέω αυτό? Δεν είχε επιθετικό. Ναι. Ακόμα και ο Γερεμέγεφ που ουσιαστικά έπαιξε. Ναι, σύμφωνα με τα στατιστικά που του αγώνα, ο Γερεμέγεφ ακούμπησε 9 φορές την μπάλα. Δηλαδή, το center force να ακούμπησε 9 φορές την μπάλα στα 45 λεπτά που αγωνίστηκε. Και ούτε καν μέσα στην περιοχή. Ναι, γύρω-γύρω, πασούλες. Σε σημεία που δεν μπορούσε να είναι επικίνδυνο. Αυτό έρχεται λοιπόν να πούμε για τον κόσμο που έλεγε ότι γιατί δεν βάζει ο Γιωβάνοβιτς μέσα το Γερεμέγεφ. Εντάξει, το παιδί ήταν και από τραυματισμό. Ήταν και από τραυματισμό. Κάτσε, τα λέμε και όλα. Δύο εβδομάδων. Ο Γερεμέγεφ είναι ένας παίκτης ο οποίος θα σε βοηθήσει στο σκοράρισμα, αλλά δεν είναι ο κλασικός επιθετικός. Θα σε βοηθήσει, είναι επιθετικός, αλλά θα σε βοηθήσει σε, πώς να το πω τώρα, θα σε βοηθήσει σε παιχνίδια που έχει στην κατοχή, που έχει ο Παναθηναϊκός, η ομάδα του την κατοχή της μπάλας και πιέζει τον αντίπαλο, θα σε βοηθήσει γιατί είναι και ψηλός και στο ψηλό παιχνίδι, θα σε βοηθήσει και να σου δώσει υπεροπλία στον αέρα.
Εμένα πάντα να σου πω την αλήθεια, ο Τερίμ μέχρι στιγμή. Σε αυτά περισσότερα τα κομμάτια. Τώρα σε παιχνίδι που παίζει μακριά από την αντίπαλη περιοχή, δεν έχει τα χαρακτηριστικά το παιδί για να σε βοηθήσει. Για να βοηθήσει τον πάντα. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Πάντως η άποψή μου είναι ότι ο Τερίμ έχει αποπροσανατολίσει γενικότερα το Παναθηναϊκό. Ναι, γιατί κάνει κάποιες δοκιμές οι οποίες άλλες φορές του βγαίνουν. Ναι, κάνει δοκιμές, άλλες φορές θα του βγουν, άλλες φορές όμως οι δοκιμές του είναι ρηξικέλευτες. Δηλαδή, δεν λέω για αυτό που είχαμε δει στη ρεβάνς κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης που έβαλε στην παράταση σέντερ φορ τον Αγκαϊντίν. Αυτό ίσως προκλήθηκε και από την ανάγκη. Έγινε εξ ανάγκης. Έγινε εξ ανάγκης. Και μάλλον όχι εχθές, προχθές. Ναι. Έγινε αυτό ακριβώς που λέμε, γιατί πιστεύω... ο Γερμέγεφ προερχόταν από τραυματισμό. Ναι. Ο Ιωαννίδης ήταν εκτός λόγω υποτροπής σε ένα χτύπημα που είχε και δεν προφυλάχθηκε. Βλέπαμε τον Τζούρισιτς να παίζει επιθετικός, να παίζει ο Μπερνάρ σε θέση 10, δηλαδή δύο δεκάρια σε δύο διαφορετικούς ρόλους. Είναι αυτό που κάποτε λέγαμε για τον Ολυμπιακό. Και αν λέμε για τις επαφές του Γερεμέγεφ στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο που έπαιξε ο Τζούρισιτς σαν center forward, είχε 12 επαφές. Δηλαδή, ούτε αυτός ακούμπησε την μπάλα. Αυτό λοιπόν λέει πολλά. Από την άλλη, βέβαια, ο ΠΑΟΚ με τον τρόπο που αγωνίζεται φέτος. Ο ΠΑΟΚ με τον τρόπο που αγωνίζεται και με το δέσιμο που έχει πλέον, συν το ότι σε σχέση με τις άλλες ομάδες είναι πιο τυχερός από ποια άποψη, ότι δεν έχει σοβαρούς τραυματισμούς. Ένα το κρατούμε. Υπολογίζει πρακτικά σε όλο το ρόστερ. Δηλαδή, χτες του έλειπε ο Βιερίνια, που είναι καιρό τραυματίας ο αρχηγός του, και ο Τρόστεκόμ που είναι στο κύπελο Εθνών Αφρικής. Δύο τα κρατούμε. Δεν έχει απουσίες ο ΠΑΟΚ. Και ακόμα και στο επιθετικό κομμάτι, ο Σαμάτα που είναι και αυτός ο Κόπα Αφρικά. Είναι και ο Σαμάτα που είναι και αυτός. Το έχει καλύψει με τον Μπράντον Τόμας. Ναι. Και βγάζει πολλά γκολ ο ΠΑΟΚ από τους εξτρέμ του. Και μην ξεχνάς ότι την υπεροπλία που έχει ο ΠΑΟΚ πλέον, γιατί έχει τον Ντεσπόντοφ που κάνει παπάδες, που ό,τι ακουμπάει το στέλνει στα δίχτυα. Και χθες ήρθε από τον πάγκο στη θέση του Ντεσπόντοφ ο Ζίβκοβιτς. Που θεωρητικά πριν έρθει ο Ντεσπόντοφ είναι ο βασικός της θέσης. Μα είναι. Απλά έτυχε να παίξει λίγο πιο δυνατά. Στον τραυματισμό του Ζίβκοβιτς έκανε το τίναγμα, το ξεπέταγμα, την έκρηξη. Και αυτό που με έχει εντυπωσιάσει στον πάγκο ποιο είναι, ότι αυτό που λες εσύ έχει 15, 18, 20 παίκτες να σου πω. Ναι. Οι 20 εισάξει. Είναι εισάξει και δεν φαίνονται, γιατί και ο Λουτσέσκου, αυτά που λέγαμε τώρα για τον Τερίμ και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει την ενδεκάδα από το ένα παιχνίδι στο άλλο και βάζει παίχτες, ο Λουτσέσκου το έχει επίσης κάνει. Βέβαια, γιατί δηλαδή Κυριακή μία ενδεκάδα την Τετάρτη στο κύπελο. Σφαμπτζιγκάρα στα αμυντικά χαφ, ο Στόιτ Μεϊτέ στο άλλο. Την Τετάρτη στο κύπελο 8 αλλαγές ή 9 αλλαγές. Το έχει κάνει. Απλά στον ΠΑΟΚ τα αποτελέσματα πάντα είναι ο καθρέφτης και των κρίσεων που κάνουμε, έτσι. Μα ο ΠΑΟΚ, αν έχει κάτι, σου λέω, τη φετινή περίοδο, είναι πρώτα απ' όλα η πολυφωνία στο σκοράρισμα. Γιατί, για παράδειγμα, είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που καλώς ή κακώς κρίνει τα πάντα. Γιατί αν στο προχθεσινό ντέρμπι ο Μπλαντένοβιτς σοφάριζε στο 87 που είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με το τέτα-τέτ που έβγαλε ο Κοτάρσκι. Ή ο Γετβάη. Ή ο Γετβάη στην ευκαιρία στις καθυστερήσεις. Θα λέγαμε άλλο. Θα λέγαμε, ναι, η κρίση μας μπορεί να ήταν διαφορετική. Όπως και θα ήταν διαφορετική και στο ότι θα μπορούσε να πει κάποιος για τον ΠΑΟΚ ότι γιατί, ξέρω εγώ, που ήταν η άμυνα στην εναλλαγή τη γρήγορη των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ή επίσης μπορούμε να πούμε, ακόμα και τώρα, 48 ώρες μετά, ότι άλλος Παναθηναϊκός θα βρεθεί εάν περάσει το εμπόδιο του Ατρομήτου στο κύπελλο, δηλαδή και τον ΠΑΟΚ, που ενδεχομένως να έχει τότε στη σύνθεσή του και τον Ιωαννίδη και τον Σπόραρ και τον Βέρμπιτς, υπάρχει, τον Τζέριν από την αρχή. Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα ενδεχόμενο οι πρώτοι αγώνες του κυπέλου να γίνει τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Να γίνει τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Οπότε καταλαβαίνεις ακόμα... Όχι μεθεπόμενη, την επόμενη. Την επόμενη, λέω, ναι. Να οριστούν οι πρώτοι. Εκεί καταλαβαίνεις τι θα γίνει.
Γιατί αν μεσολαβεί το πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής φάσης 7 Φλεβάρι, όπως λένε. Ναι, 6-7, 6-7 νομίζω. 7. Ναι. Και οι ρεβάρς να γίνουν τέλη Μαρτίου, ναι, ή μέσα Απριλίου. Και ανάλογα με τις υποχρεώσεις που θα έχει και ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς, μετά τι θα γίνει. Στο Conference League. Είπαμε ότι βιάζονται να τελειώσουν το κύπελο, να εκκρεμεί μόνο ο τελικός, ώστε να μην υπάρξει το περσινό και το προπέρσινο φαινόμενο. Αυτά που θυμίζει Αγγλία με κάτι Carabao Cup και κάτι τέτοια που ήδη... Τι να πούνε και οι Άγγλοι τώρα που έχουν τρεις διοργανώσεις και δεν ξέρω τι να κάνουν. Ναι, αλλά μιλάμε για μια Αγγλία η οποία το έχουν συνηθίσει και παίζουν και μέσα στις γιορτές. Δεν λένε πάμε στην Αράχοβα. Στην Αγγλία έχουν κανονίσει και το πρόγραμμά τους, έχουν βγάλει καλεντάρι για 3 χρόνια, δεν έχουν βγάλει. Α, μπράβο. Και το οικονομικό κομμάτι είναι σημαντικό. Φυσικά. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τη βαθμολογία, η οποία πλέον έχει δει μόνο πρώτο τον ΠΑΟΚ με 47 βαθμούς, ακολουθεί η ΑΕΚ με 45, 44 ο Παναθηναϊκός, 41 ο Ολυμπιακός. Οπότε καταλαβαίνει τι θα γίνει. Και πες τι γίνεται και την άλλη αγωνιστική, τι είναι το πρόγραμμα. Ακολουθεί η Άρης με 33, 29 ο Αστέρας, ο οποίος έχει μπει σφήνα στην εξάδα. Λαμία 27, 23 Ατρόμητος, 22 Παρσεραϊκός, 20 Όφη, Βόλος 15, 14 Πανετολικός, Γιάννενα και Κηφισιά 12 βαθμοί. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο είναι το δύσκολο, 21η αγωνιστική, καθώς θα έχουμε Βόλο Πανετολικό στις 5.30 το Σάββατο, 7.30 Παρσεραϊκός Άρης. Ο Πανσεραϊκός που έδινε στον πρώτο γύρο όλα τα παιχνίδια εκτός με το πρόβλημα που είχε στο γήπεδό του και γινόταν η αντιστροφή έδρας, τώρα έχει συνεχόμενα... Το θέμα είναι πώς θα τα εκμεταλλευτεί όμως. Έχει συνεχόμενα παιχνίδια στο γήπεδό του. Δηλαδή, χρωστάει ένα παιχνίδι έχει να παίξει ακόμα εκτός έδρας. Αυτό. Μέχρι τη λήξη της κανονικής περίοδου ο Πανσεραϊκός. Όφη και Φυσιά. Κυριακή 4 η ώρα, με τις δύο ομάδες να θέλουν διαφορετικούς λόγους. Πολύ σημαντικό είναι η παραμονή, ναι. ΑΕΚ Αστέρας 5.30, την ίδια ώρα Γιάννενα Λαμία, 8.30 Ατρόμητος ΠΑΟΚ και στις 9 το ντέρμπι των Αιωνίων, Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού. Κομβικό. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος, όπως είπαμε, αύριο θα παίξει με τον Ατρόμητο 7 η ώρα στο Περιστέρι. Στην εμφάνιση τη προεπιτελική φάση. Είναι ένα κομβικό παιχνίδι για την ψυχική ηρεμία του Παναθηναϊκού γενικότερα, όχι μόνο αγωνιστικού τμήματος. Και... Ναι, γιατί θα εξαρτηθούν πάρα πολλά όσον αφορά τη συνέχεια. Κρίνονται πολλά. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει ξεκινήσει ήδη η αναμέτρηση τη Νίκη Βόλου με τον Άρη. Ναι, ο Άρης... Είναι 0-0 από ό,τι βλέπω. Ο Άρης που έχει το 3-0 του. Ακριβώς, και ένα μάτσο ουσιαστικά που περιμένει για να κάνει πολλές αλλαγές ο Άκης Μάντζιος, το έχει εξάλλου πει από χθες. Και να πούμε και κάτι ακόμα, ότι η Νίκη Βόλου στο πρώτο παιχνίδι είχε παίξει αρκετά καλά. Αν σκεφτείς ότι δέχτηκε τα δύο γκολ καθυστερήσεις. Δύο γκολ καθυστερήσεις θα μπορούσε να ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Βέβαια και ο συμπολίτης ΠΑΟΚ αισθάνεται πολύ άνετα, καθώς έχει επικρατήσει το πρώτο μάτι των Σέρων με 4-0. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ τώρα και την τρίτη ομάδα να βάλει στον και την τέταρτη να βάλει και την ΚΑΠΑ 17 να βάλει. Δεν υπάρχει ανησυχία. Και νομίζω το παιχνίδι που έχει έτσι μια διαφορετική χρειά είναι αυτό του Πανετολικού με τον Όφη. Επίσημα το παιχνίδι. Ναι, 2-1 οι Ακρινιώτες στο πρώτο παιχνίδι με το γκολ του Νίκου Καρέλη στις καθυστερήσεις στο Ηράκλειο. Και τώρα καλούνται να υπερασπιστούν αυτό το 2-1 μέσα στο Αγρίνιο απέναντι σε έναν Όφη ο οποίος τουλάχιστον η εικόνα που έδειξε στα μάτς πρωταθλήματος ήταν ότι το παλεύει μέχρι να δει πού μπορεί να κάτσει μπίλια. Ξέρω, ενδιάφερουσα η ρεβάνωση. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Thank you.
Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κάναμε την πρώτη κουβέντα όσον αφορά το πρωτάθλημα της Super League αλλά και το κύπελλο, το οποίο έχουμε ήδη το μάτς εξέλιξη νίκη Βόλου Άρης 0-0 στη Ρεβάνς με τον Άκη Μαντζιο να βλέπει τους παίκτες του να παίζουν χαλαρά σε σχέση με το παιχνίδι το πρώτο που είχαν επικρατήσει με το δύσκολο όπως αποδείχθηκε 3-0 με τα δύο γκολ στο τέλος. Όσον αφορά τώρα κάποιες ειδήσεις, βλέπω ότι η ομάδα του Ολυμπιακού προετοιμάζεται ήδη για το μάτι της Κυριακής απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έχει ήδη ο Κάρλο Καρβαλιάλ θετικά μηνύματα όσον αφορά την παρουσία των νέων παικτών, του Όρτα, του Τσικίνιο, έβαλε τον Γκέρσον Μαρτίνης, ο οποίος αγωνίστηκε πολύ καλά και για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Είναι καλός παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης. Φατσικά, μπορώ να σου πω ότι μου θυμίζει το Σεβέδο πάρα πολύ. Εντάξει, ναι, είναι κάποιο μπασκετμπολίστα της Μονάκο, τον Τζον Μπράουν. Και αυτό. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει ένας... Χωρίς τα γυαλιά. Χωρίς τα γυαλιά, υπάρχει ένας προβληματισμός όσον αφορά την καθιέρωση των κεντρικών αμυντικών, γιατί εχθές, μάλλον στη χθεσινή προπόνηση, να το πω καλύτερα, χρησιμοποίησε τόσο στο μισό μέρος τον Ντόι και τον Ρέτσο, που είναι η μέχρι στιγμής βασική του, ενώ συνέχεια έδωσε χρόνο συμμετοχής και στα άλλα δύο αποκτήματα, τον πιτσιρικά τον Άμπι, ο οποίος και λόγω ηλικίας αλλά και λόγω παρουσίας σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα όπως είναι το αγγλικό, έδειξε καλά στοιχεία, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα το χρησιμοποιήσει άμεσα στο ντέρμπι, γιατί πλέον ο Ολυμπιακός έχει μόνο το πρωτάθλημα. Επειδή έχει και πρόβλημα στη θέση του κεντρικού αμυντικού, με τους τραυματισμούς, με τις αποχωρήσεις, αναγκαστικά θα ρίξει τη φωτιά τους και φερμένους. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, δηλαδή δεν μπορεί να παίξουν τώρα, όσο και να έχουν αποκτήσει χημεία, Ρέτσος και Ντόι, να παίξουν όλα τα παιχνίδια. Και βέβαια το πρόβλημα και έχετε... θα δούμε αν κάποιος από τους καινούριους προτιμηθεί για το ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής. Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο για τον Καρβαλιάλ και γενικότερα για τη διοίκηση του Ολυμπιακού, καθώς θα πρέπει να φτιάξει μια λίστα τώρα καινούρια για την UEFA. Ναι, με έξι αποκτήματα θα πρέπει να. Οι τρεις θα πρέπει να μην μπουν. Και ποιον θα πρωτοδιαλέξει. Θα κοπούν τρεις, δηλαδή από τους έξι δεν θα επιλεγούν τρεις. Και είναι ένα θέμα τώρα. Η λογική λέει ότι στη θέση του κεντρικού αμυντικού που υπάρχει το πρόβλημα ότι θα παίξει ο ένας από τους δύο καινούριους. Θα μπει σίγουρα ένας από τους δύο. Κάποιος. Εγώ επειδή εντάξει και ο Όρτα, επειδή έχει και ο Τσικίνιο, επειδή έχουν το μεγαλύτερο όνομα. Σίγουρα θα προτιμηθούν. Από τους νεοαποκτηθέντες, ότι θα είναι οι δύο που θα είναι στη λίστα. Δύο και ένας κεντρικός αμυντικός. Ο Καμαρά, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσει παρελθόν, οπότε είναι ένα ερωτηματικό. Πόσοι θα φύγουν είναι... Ο Γιώβετιτς επίσης ακούστηκε χθες στο Ρέντι στην προπόνηση ότι διανύει τις τελευταίες μέρες στο λιμάνι. Ναι, αλλά έβαλε γκολ όμως ο Γιώβετιτς στο χθεσινό... Ίσως να ήταν και το αποχαιρετιστήριο. Βέβαια, αυτό βγαίνει προς τα έξω από το ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Μακάρι να διαψευστούμε και να υπάρχει κάτι άλλο. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ και αυτός νιώθει ικανοποιημένος από το προθεσινό μάτς και τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ήδη η ψυχολογία είναι σε ύψη. Θα πάει να παίξει με τις Σέρες με εκτεταμένο rotation ο Ρας Βαλουτσέσκου απέναντι στον φίλο του Πάπλο Γκαρσία. Και τον Παναθηναϊκό τα είπαμε και την ΑΕΚ τα είπαμε. Η Λαμία θέλει να κάνει κάποιες κινήσεις αν προλάβει στο μεταγραφικό παζάρι, γιατί θέλει να ενισχυθεί από τη στιγμή που ακούγεται ότι ίσως φύγει ο Καρλίτος για άλλη ομάδα από τη Super League ή στο εξωτερικό. Ο Βόλος έχει ενισχυθεί με τον Ποπέσκου τον Ρουμάνο, οπότε περιμένουμε να τον δούμε και αυτόν αγωνιζόμενο. Τα Γιάννενα είδαμε τον Οτούτου, ο οποίος είναι μια καλή περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση μέχρι και τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου στις 31 του... Αύριο. Ναι, αύριο το απόγευμα, προς βράδυ. Ναι, οπότε... Βέβαια υπάρχει και ένα ανοιχτό παράθυρο για τους ελεύθερους, για τους ελεύθερους, μέχρι άλλες 10 μέρες περίπου. Και για τις αποχώρησεις, για παράδειγμα για κάποια
για κάποιες αγορές που μένουν ανοιχτές και κάποιες μέρες παραπάνω, όπως για παράδειγμα στην Τουρκία, που οι μεταγραφές μπορεί να γίνουν μέχρι τις 5 Φλεβάρι. Σωστό. Είναι κάποια πρωταθλήματα που, ήδη έχει... που μπορούν να χρησιμεύσουν σε ομάδες για αποχωρήσεις. Για... Τώρα που είπες για Τουρκία, διαβάζουμε πολύ από το X, το πρώην Twitter, ότι υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα από τη γείτονα χώρα για τον Μακαμπού. Ένα παίκτη που λένε ότι έχει προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός και ίσως επιστροφή στην Ελλάδα. Έχει ακουστεί και για την Ισπανία να πάει στην Πέτης. Ο ίδιος έχει πει ότι αν αποφασίσω, θα αποφασίσω αυτή την εβδομάδα, γιατί είμαι ακόμα στο Κόπα Αφρικα, οπότε δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Βέβαια, κανένας δεν έχει ρωτήσει την ομάδα του, τη Γαλατά, τι ρόλο θα παίξει. Ναι, λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα τη βόλτα μας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ξεκινώντας όπως πάντα από το αγγλικό. Εδώ έχουμε σήμερα αγωνιστική. Καθώς είχαμε αγώνες κυπέλου το Σαββατοκυριακό, είχαμε ένα επεισοδιακό παιχνίδι στο West Brom με την Wolves στο Hawthorns, το οποίο έληξε με 0-2 για τους Λύκους, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι με τη αφορμή να στέκεται οι οπαδοί των φιλοξενουμένων είχαν αγοράσει εισιτήρια μέσα στους τάξεις των κυπεδούχων. Με το που βάζουν το πρώτο γκολ, αρχίζουν οι πανηγυρισμοί, αρχίσανε κάποια γαλλικά, μέχρι να πέσουν και οι πρώτες κλωτσιές και μπουνιές. Κάποια στιγμή οι παίκτες των δύο ομάδων έφυγαν σφαίρα, όχι για τα αποδυτήρια, αλλά προς τις εξέδρες για να προστατεύσουν όσο μπορούσαν τις οικογένειές τους που βρίσκονταν εκεί. Ο διαιτητής, μην ξέροντας τι να κάνει, λέει θα διακόψω για λίγο το παιχνίδι μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση. Και αυτές οι εικόνες έκαναν το γύρο του κόσμου. Μια χαρά. Κάτι το οποίο βέβαια δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Είμαστε κατά της βίας και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Από εκεί πέρα, στην κλήρωση που έγινε χθες Δευτέρα, είχαμε σημαντικά παιχνίδια. Η Chelsea, για παράδειγμα, θα περιμένει να δει αν περάσει το εμπόδιο της Aston Villa για να παίξει με τον νικητή Leeds Plymouth. Η Luton θα παίξει απέναντι στη Manchester City. Μια Λούτον η οποία βέβαια έχει βλέψεις περισσότερο παραμονής. Ναι, αλλά για το αγγλικό κύπελο δεν είπες όμως την top of the top έκπληξη. Αυτό το αφήνω σε εσένα. Είσαι ο άνθρωπος των εκπλήξεων. Η Ipswich που διεκδικεί την άνοδό της στην Premier League και είναι και σε πάρα πολύ καλή θέση, αποκλείστηκε στην έδρα της με ήττα 2-1 από την Maidstone, ομάδα έκτης κατηγορίας. Γιατί το κύπελο παραδοσιακά είναι ο θεσμός των εκπλήξεων, όχι μόνο στη γύρε Άλβιον, αλλά και παντού. Μόνο κάπου στην Ελλάδα το θυμόμασταν δεκαετίες. Και η Maidstone θα αντιμετωπίσει στον πέμπτο γύρο, δηλαδή στους 16 που λέμε, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του Sheffield Wednesday, Coventry. Δηλαδή και αυτό δεν είναι απαγορευτικό. Για να βρεθεί από το πουθενά ομάδα έκτης κατηγορίας. Αν θυμάσαι τότε, αν δεν ξέρω αν διάβαζες μικρός στο Black. Αγαπημένο. Το τερματοφύλακα γιατρό, το θυμάσαι. Το συγχαίρω, κύριε. Το τερματοφύλακα γιατρό, τον Billy Lipper. Εννοείται. Η οποία ήταν τότε, όχι δεν ήταν Manchester United, ήταν η Manchester United. Και μπράβο. Η οποία ήταν κάτι άλλο. Εγώ έβλεπες τώρα την Manchester United από την 4η και την 5η κατηγορία του αγγλικού. Να παίρνει το κύπελο. Είχε πάρει το κύπελο. Και όχι μόνο αυτό. Είχε ανέβει κατηγορίες και μετά πήρε και το κύπελο. Πέραν των comics και των animations κτλ. Έχουν γίνει πολλές ανομαλίες, αν μου επιτραπεί ο όρος, και στις ταινίες. Βλέπεις για παράδειγμα τη Sadwell. Ποια είναι η Sadwell? Δεν υπάρχει ομάδα Sadwell στην Αγγλία. Είχαν κάνει τότε τη φάση με το ID, την ταινία του 1995 με τα επεισόδια στα αγγλικά γήπεδα κτλ. Και φώνασαν οι οπαδοί, We are Sadwell, we are Sadwell. Αυτό είναι. Manchester United ήταν. Ben Lipper, τερματοφύλακα γιατρός. Και παραλίγο να γίνει έκπληξη και στο μάτς της Ουαλικής Newport απέναντι στη Manchester United, η οποία, αν και προηγήθηκαν οι κόκκινοι διάβολοι με 2-0, βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο, βλέποντας τους Ουαλούς να ισοφαρίζουν 2-2 και χρειάζεται να κάνουν τα τελευταία λεπτά για να γίνει το 2-4. Ναι.
και να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Θα ήταν, άμα το έκανε αυτό η Manchester United, θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα της φετινής σεζόν. Μάτσες το κάνει τακτικά αυτό. Ναι, αλλά να πιστεύω από ομάδα τύπου Newport, πού είναι, ξέρω, τέταρτη είναι αυτή, πού είναι, ποια κατηγορία είναι. Νομίζω, ή τέταρτη πέμπτη. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αγωνιστική, η οποία είναι σήμερα, όπως είπαμε, 9.30, δηλαδή σε περίπου 2 ώρες από τώρα. Nottingham Arsenal, ενώ στις 10 παρτέταρτο θα παίξει η Fulham με την Everton και η Luton με την Brighton. Στις 10, Crystal Palace FD United και στις 10 και 4, Aston Villa Newcastle. Αύριο έχει 3 παιχνίδια, στις 9.30 Tottenham Brentford, Manchester City Burnley και στις 10 και 4 Liverpool εναντίον Chelsea, ένα σημαντικό παιχνίδι. Είχαμε και το κόπ να αποθεώνει το Jurgen Klopp, ο οποίος δήλωσε σε συνέντευξη τύπου στο κανάλι της ομάδας ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν. 9.30 την Πέμπτη έχει West Ham Bournemouth και στις 10 και 4 η Wolves θα παίξει κοντά στη Manchester United. Αυτή είναι η 22η αγωνιστική στη βαθμολογία. Να υπενθυμίσω ότι η Liverpool είναι πρώτη με 48, 43 η City και η Arsenal και η Aston Villa, 40 η Tottenham, 35 η West Ham, 32 η Brighton και η Manchester, 31 η Chelsea, Newcastle, 29 όσους και η Wolves, 25 η Bournemouth, 24 η Fulham, 22 η Bradford, 21 η Crystal Palace, 20 η Nottingham, 17 η Everton, 16 η Luton, 12 η Burnley και τελευταία η Sheffield με 10 βαθμούς. Λοιπόν, και από την Αγγλία πάμε στην Γαλλία. Γαλλία η οποία είναι στην 19η αγωνιστική. Στα αποτελέσματα είχαμε Lyon Rennes 2-3, Nice Metz 1-0, Marseille Μονακό 2-2, σε ένα ντέρμπι από τα παλιά. Montpellier Lille 0-0, Lorient Havre 3-3, Clermont Strasbourg 1-1, Reims Nantes 0-0, Toulouse Lens 0-2 και Paris Saint-Germain Brest 2-2. Αυτό μπορεί να την πει και η έκπληξη. Αυτή η κέλα της Παρί. Μια Παρί η οποία είναι πρώτη με απόσταση 6 βαθμών, 44 έναντι 38 της δεύτερης θέσης. Καβαλέ κάνει η Παρί, ο συνήθως κάνει καβαλέ. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να χορτσάρει. Σου λέει, έχω πάρει από τώρα το πρωτάθλημα, άντε να κάνει. Και να την πλησιάσουν, θα κάνει 5 νίκες σειρά και... Αυτό. Βέβαια, φέτος η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ γεμίζει το μάτι. Άλλο στην παιχνιδιού από τον Λουίς Ενρίκε. Έχει πάει σε μια σχετική ανανέωση μετά την αποχώρηση των θηρίων και του Νεϊμάρ και Μέση. Και έχει πάει σε μια λογική και να προωθήσει και πιο νεαρούς παίκτες. Αυτό που μέχρι στιγμής κάνει τη διαφορά. Δεν πήγε στα φαραωνικά να μοιράζει έτσι τα λεφτά. Πάντως εμένα μου αρέσει που δίνει ευκαιρίες στον Κούλο Μουγανί, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα ξεχωριστή. Από το γερμανικό πρωτάθλημα. Απ' την άλλη υπάρχει πάντα η φυγή ή όχι του Κιλιάν Εμπαπέ. Λέγεται ότι θα πάει στη Ρεάλ το καλοκαίρι. Εκτός αν θα το πλησιάσει πάλι ο Πρωθυπουργός ή και ο Πρόεδρος Γαλλίας και του πούνε, έλα τώρα που θα πας, κάτσε εδώ πέρα, θα σου κάνουμε ηγεμονικό συμβόλαιο. Θα βγει και ένα αεροπλάνο με λεφτά από το Κατάρ. Ακριβώς, θα πας πουθενά. Όχι, δεν θα πάω πουθενά. Λοιπόν, η Νίς είπαμε έχει 38-35 η Μπρέστ, 34 η Μονακό, 32 η Λίλ, 30 η Ρέμς, 29 η Μαρσέη, Λανς, 25 για Ρέμς, Στρασμπούρ, 23 η Χαύρη, 19 η Μονπελιέ και η Ναν, 17 η Τουλούς, 16 η Μέτς, όσους έχει και η Λιόν, η οποία φαίνεται σιγά σιγά να ξεφεύγει από τον πάτο της βαθμολογίας, η Κλερμόν έχει 15 και τελευταία είναι η Λοριάν με 13 βαθμούς. Μια Λοριάν η οποία βέβαια νομίζω ότι πάνω κάτω ήξερε
ότι θα έχει μεγάλο συναγωνισμό. Δεν περίμενε κανένας ότι η Λιόν θα βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Και πάμε στο γερμανικό πρωτάθλημα, εκεί όπου είχαμε τη 19η αγωνιστική. Λίγο πολύ τα αποτελέσματα αναμενόμενα, με την Άιντραχτ να επικρατεί 1-0 της Μάινς, η Βόλφσμπουργκ με την Κολονία ήρθαν 1-1, όπως και η Χόφενχάιμ με την Χέιντενχάιμ, Βέρντερ Φράιμπουργκ 3-1, Άουγσμπουργκ Μπάγερ 2-3, Στουτγκάρδη Λιψία 5-2. Αυτή ήταν η μια θεωρητικά έκπληξη στο πρωτάθλημα. Ναι, γιατί η Στουτγκάρδη ναι, είναι δυνατή φέτος. Προηγόταν από διαδοχικές ήττες. Αλλά έκανε διαδοχικές ήττες. Και της λείπει και ο πρώτος κόρη και του προαθλήματος, μάλλον δεύτερος κόρη του προαθλήματος πίσω από τον Κέι, ο Κυρασί που είναι στο Κόπα Άφρικα. Και είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες δεν μπορεί να καλύψουν εύκολα τα κέντρα. Που πέρυσι σώθηκε σε αγώνα μπαράς και φέτος είναι στις ομάδες που διεκδικούν την τετράδα και την έξοδο το Champions. Και από την άλλη η αγαπημένη Μπάγερ Μονάχου, η οποία εάν αυτοκτονήσει και φέτος. Τι αν αυτοκτονήσει και φέτος, δεν έχει αυτοκτονήσει η Μπάγερ Μονάχου. Εννοώ στο θεσμό του πρωταθλήματος. 12 χρόνια το περιξέρει. 11 συνεχόμενα, αν όμως χάσει και το πρωτάθλημα, τι θα πούμε. Αυτοκτονία. Γιατί και πέρυσι, θυμάσαι πώς το πήρε. Αυτοκτόνησε η Ντόρμπον, δηλαδή θυμήθηκε ο Θεός για να. Λοιπόν, είχαμε την πρώτη γκέλα της Λεβερκούζεν έπειτα από πολύ καιρό. Έφερε Σομαλία. Λευκή Σομαλία με την Gladbach 0-0. Union Βερολίνου Ντάρκλαντ 1-0 και Ντόρκουντ Μπόχουμ 3-1. Λεβερκούζεν συνεχίζει να είναι καβάλος στο άλογο με 49 βαθμούς. Βλέπει όμως την Bayern να πλησιάζει στους 47. 10 βαθμούς πίσω είναι η Στουτγκάρδη με 37, 36 η Ντόρκουντ, 33 η Λιψία, 31 η Άιντραχτ, 28 η Φράιμπουργκ, 25 η Χόφενχάιμ, 23 η Βέρντερ Χέιντενχάιμ, 22 η Βόλφσμπουργκ, Γκλάντμπαχ, Άουγσμπουργκ έχουν από 21, Μπόχουμ με 20 βαθμούς, 17 η Ουνιόν, 12 η Κολονία και Μάινς και η Ντάρμσταντ έχουν από 11 βαθμούς. Στην Ισπανία νομίζω ότι έχουν αρχίσει και ηχούν οι καμπάνες προς Καταλωνία μετά τη βαριά και απρόσμενη ήττα της Μπαρτσελόνα από τη Βιγιαρεάλ. Νομίζω ότι ούτε ο πιο αισιόδοξος οπαδός της Βιγιαρεάλ δεν θα περίμενε αυτό το αποτέλεσμα, 3-5. Κάτι που είχε να συμβεί πάνω από 60 χρόνια για την ομάδα της. Να, όμως που τα κατάφερε. Και ένα παιχνίδι το οποίο ακολούθησε η δήλωση του Τσάβι πως στις 30 Ιουνίου με τη λήξη του συμβολέου του δεν θα είναι πλέον προπονητής στην Μπαρτσελόνα. Ήδη έχουν αρχίσει οι διαδικασίες αντικατάστασης. Ακούγεται το όνομα του Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος και αυτός δεν αισθάνεται καλά στην Άρσεναλ. Κάτω από ο πίεση. Αρτέτα έκανε δήλωση που είπε ότι δεν θα πάει στην Μπαρτσελόνα. Υπάρχει ο Ράφα Μαρκές από την Μπαρτσελόνα Β. Υπάρχει ο Τιάγκο Μότα, ο οποίος που κάνει φοβερή δουλειά στην Πολόνια. Ακριβώς και ακούγεται έντονα το τελευταίο διάστημα. Να δούμε. Έχει πολύ καιρό ακόμα για να μάθουμε τον αντικαταστάτη. Έχαμε λοιπόν Αλμερία Λαβάζ 0-3, Σοσιεδάδ Βαγεκάνο 0-0, Λας Πάλμας Ρεάλ 1-2, Μπαρτσελόνα Βιγιαρεάλ όπως είπαμε 3-5, Μαγιόρκα Μπέτις 0-1, Θέλτα Χιρόνα 0-1, Κάντιθ Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0, Σεβίλιο Σασούνα 1-1 και Ατλέτικο Μαδρίτης Βαλένθια 2-0, ενώ εκκρεμεί το παιχνίδι της Χετάφε με την Γρανάδα, το οποίο να δούμε πότε θα το βάλει η Ισπανική Λίγκα. Στην βαθμολογία η Χιρόνα και αυτή νιώθει καυτή την ανάσα της Ρεάλ, 55 με 54, ακολουθούν με Ατλέτικο και Μπαρτσελόνα με 44 βαθμούς, ειδικά για την Μπαρτσελόνα αυτό νομίζω το 3-5 δίνει πλεονέκτημα στην Ατλέτικο. Και αυτό γιατί από πλευρά ψυχολογία το να δέξει 5 γκολ από μια. Εντάξει, η Μπαρτσελόνα γενικώ δεν είναι καλά. Μην ξεχνά ότι μετά τα 4 γκολ που δέχτηκε στο τελικό του Super Cup από την Ρεάλ, δέχτηκε άλλα 4 από την Μπιλμπάο. Σωστό. Στο κύπελο και αποκλείστηκε, έστω και στην παράταση. Δεν έχει σημασία, είναι αποκλεισμό όπω και να το κάνουμε.
Και γενικά ο Τζάβι έχει αρχίσει κάπου να χάνει την εμπιστοσύνη των παιχτών. Είναι τραγικά τα, λάθη του Σάντερ Μπαρσελόνα, επειδή έτυχε να δω το, παρακολουθήσω το παιχνίδι του Σαββάτου με τη Βιλιαρεάλ. Εγώ το άφησα στο 2-1. Λέω μετά, εντάξει, οκ, okay, θα κοιμηθώ ήσυχος. Είναι τα λάθη, ήταν κομικά. Όταν είμαι κομικά, με όλη τη Φλανέκη, ο Κωνσταντάρας και, ο Σταυρίδης στα λάθη που, έγινε. Γενικά δεν, βγάζει έτσι μια αισιοδοξία και για τη συνέχεια. Βλέπεις δηλαδή παίκτες σαν τον Ζωάο Φέλιξ, ο οποίος... Στις ομάδες, το ξέρεις πολύ καλά, ότι την αισιοδοξία και τη σιγουριά τη δίνει, καλή αναστολική λειτουργία. Τώρα, ό,τι και να κάνει μπροστά, αν πίσω σε κάθε, σουτ που γίνεται στην εστία σου... Βέβαια σε αυτό, υπάρχει και το θέμα με τον τερματοφύλακα, γιατί όταν δεν έπαιζε ο Τερ Στέγκεν, έπαιζαν ο δεύτερος και ο τρίτος. Και ο τερματοφύλακας, απλά ξέρεις ότι πόσες φορές οι μπροστά θα μπορούν να βγάλουν 3 γκολ για να καλύπτουν τα 2 σίγουρα που έχει η Μπαρτσελόνα ως παθητικό σε κάθε παιχνίδι. Πάντως η Μπαρτσελόνα, σου λέω, έχει να περάσει πολύ δύσκολα, γιατί και οικονομικά δεν πατάει ακόμα πολύ καλά. Ήδη έχει ακουστεί ότι θα παραχωρήσει μέχρι και το στούντιο του καναλιού της. Και πιστεύω, ότι θα κινδυνεύσει ακόμα και να πάρει λεφτά. Και για το Champions League να βγει. Είναι ομάδες που πιέζουν από κάτω και εάν καταρρεύσει αμυντικά η Μπαρτσελόνα, πιστεύω ότι θα κινδυνεύσει και για, και για την έξοδο να μην είναι στην πρώτη τετράδα. Γι' αυτό δίνω αβαντά στην Αθλέτικο, όπως είπα. Αθλέτικο είναι η Μπιλμπάο. Η Μπιλμπάο που ακολουθεί με 42, μπαίνει και αυτή η σφήνα. Αν και έκανε την κέλα της και εκείνη, νομίζω. Και έχουμε από εκεί κάτω, Σοσιεδά 36, Μπέτις 34, 32 Βαλένθια, 31 Λας Πάλμας, 26 και Τάφε Αλαβές ο Σασούνα, 24 Βαγεκάνο, 23 Βιγιαρεάλ, 20 η Μαγιόρκα, 17 Σεβίλη και Δέλτα. Αυτές οι δύο πραγματικά δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω. Η Σεβίλη πάλι δεν κέρδισε χθες, μένοντας το 1-1 με την Οσασούνα. Κάντιθ 16 και δύο τελευταίες θέσεις Γρανάδα με 11 βαθμούς και Αλμερία με 6. Ευτυχώς δηλαδή για Σεβίλη και Δέλτα που υπάρχουν πολύ χειρότερες ομάδες που είναι. Και ουσιαστικά θέλουν να αποφεύγουν τη μία θέση, γιατί η Γρανάδα και η Αλμερία... Η Αλμερία, ναι, έχει από τώρα πιστεύω ότι έχουν κάνει προγραμματισμό για τη Σεκούντα Διβίζιον. Και πάμε και στο δικό σου πρωτάθλημα, το Ιταλικό. Ναι, εκεί, το... λίγο πολύ... Στο οποίο είχαμε πάλι προσπέρασμα της Ίντερ στην κορυφή. Πέρασε με γκολ του Λαοτάρο Μαρτίνες 1-0 από την Αρτέμιο Φράγκη, νίκησε την Φιωρεντίνα και εκμεταλλεύτηκε την γκέλα της Γιουβέντους που έφερε 1-1 με την Έμπολη στο Τωρίνο. Παίζονται με 10 παίκτες από το 18. Νομίζω ότι είχε πάρει... Ήταν η πρώτη γκέλα απώλεια βαθμό της Γιουβ μετά από 5-4 νίκες. Ακριβώς. Απλά έμεινε με 10 παίκτες από το 18. Προηγήθηκε με τον Βλάχοβιτς, αλλά με ένα σούτ εκτός περιοχής του Μπαλτάτσι δέχτηκε την ισοφάριση στο 70 και έμεινε στο 1-1. Και τώρα είναι ένα βαθμό πίσω, είναι δύο βαθμούς πίσω τώρα, ένα βαθμό πίσω η Γιουβέντους, με παιχνίδι περισσότερο και την ερχόμενη Κυριακή έχουμε το μεγάλο ντέρμπι στο Μιλάνο, Ίντερ αντίον Γιουβέντους. Λίγο πολύ θα ξεκαθαρίσει. Θα ξανανοίξει. Γιατί αν κερδίσει η Ίντερ θα πάει 4 στη διαφορά και με το παιχνίδι λιγότερο δυνητικά πάει στους 7 και το καθαρίζει από τώρα, γιατί εντάξει, η Ίντερ βγάζει και μια σιγουριά. Ναι, γιατί της καλύτερης ομάδας. Είχε... Βγάζει τη σιγουριά της καλύτερης ομάδας. Πέρυσι είχε για παράδειγμα σε... αυτό, για μεγάλο δρόμο τη συμπολίτσα Μίλαν, η οποία την κόντραρε. Όχι, το πέρυσι το πήρε η Νάπολη. Μέχρι να ανέβει η Νάπολη. Η Νάπολη το έχει καθαρίσει από την πέμπτη αγωνιστική που έχει καθαρίσει η Νάπολη. Πέρσι έπαιξε. Ναι, αλλά σου λέω είχε την κόντρα αυτή η Ίντερ. Πέρσι η Νάπολη δεν είδε κανένα. Απλά η Ίντερ θέλω να πω ότι βγάζει τη σιγουριά τη ομάδα που πώς είναι ρε παιδί μου ο καλύτερο που λε τώρα είναι βουνό να του βάλω γκολ. Είναι βουνό, δηλαδή σου δημιουργεί το.
Ένα φόβο ότι όπου τώρα πρέπει να του βάλω γκολ. Δηλαδή. Πώ θα γίνει. Κέρδισε η Φιωρεντίνα προχθέ πέναλτι στο 75 με το σκορίδι στο 1-0 υπέρ τη Ιντερ. Και ο εξτρέμ τη Φιωρεντίνα, ο Γκονζάλε, που είχε 11 στα 11 πέναλτι στην καριέρα του στην Ιταλία, έκανε πάσα στα χέρια του Ζόμερ, του τερματοφύλακα τη Ιντερ. Δημιουργεί φόβο δηλαδή ότι. Πώς θα βάλω γκολ. Ακριβώς. Δημιουργεί αυτό το πράγμα φέτος η Ιντερ στους αντιπάλους της. Τα άλλα αποτελέσματα. Το είχε η Γιουβέντους τα προηγούμενα χρόνια που έλεγε τώρα πώς θα βάλω γκολ τώρα στον Μπουφόν, στον Κελίνι και στον Μπονούτσι. Σου δημιουργούσε λες και να ανέβω στο Έβερεστ. Βέβαια, πλην του παιχνιδιού της Φιωρεντίνα, πολύ καλή ήταν και η Μόντσα η οποία ανοίξε ένα μηδέν της Ασουόλα. Αυτό είναι ένα. Σε ένα παιχνίδι που είχε δεκάλεπτη διακοπή, καθώς ένα οπαδό Σασουόλο έπεσε από την κερκίδα. Πώς μεγαλύτερα στην υγεία του. Ναι, εντάξει, ξεχώρισε βέβαια και στην αγωνιστική και το Λάτσιο. Νάπολη. Το 0-0, το οποίο ήταν ένα. Μια κρύα σούπα. Ξεχώρισε για την βαθμολογία, αλλά ήταν ένα άθλιο παιχνίδι, χωρίς ευκαιρίες. Μια κρύα σούπα η οποία ναι. Δεν θέλει καν να πει γευτεί. Που θεωρητικά πιστεύει ότι θα δει θέαμα. Ήταν το χειρότερο της αγωνιστικής. Το καλύτερο σε άποψη θεάματος ήταν το Μίλαν Μπολόνια το 2-2 με τη Μίλαν χαρηθεί ο πέναλτι. Το ένα το έπιασε του Ζιρού, το έπιασε ο Σκορόψκι και το άλλο του Τεό Ερναντές, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Μετά λες. Και μάλιστα σκοράρει ο ίδιος την επαναφορά. Και τα κυρώνει. Ακυρώθηκε, σωστά, γιατί η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Δεν μπορεί τώρα. Είναι σαν να εκτελείς δύο φορές, σαν να κάνεις πάση στον εαυτό σου. Γιατί το δοκάρι είναι εδώ δεν απέκτησε ο τερματοφύλακας ώστε να έχει δικαίωμα να ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Μπαίνει στο δοκάρι και το ξανασούταρε ο ίδιος. Άρα ναι. Καλά να πάθει. Και δέχτηκε σε τρίτο πέναλ που δόθηκε στο παιχνίδι, στο 89, Μπολόνια όμως το έβαλε και ισοφάρισε. Λοιπόν, στα άλλα μάτς είχαμε Κάλιαρι Τωρίνο 1-2, Αταλάντα Ουντινέζε. Αταλάντα Ουντινέζε 2-0. Γιουβέντους Έμπολη είπαμε 1-1, Μίλανε Μπολόνια 2-2, Τζένοα Λέτσε 2-1. Με ανατροπή η Τζένοα, συνεχίζει πολύ καλή πορεία της. Βερόνα Φροζινόνε 1-1, Μόντσα Σασουόλο είπαμε 1-0. Λάτσιο Νάπολη το είπαμε, δεν χρειάζεται. Και πάμε στη βαθμολογία, ενώ εκκρεμεί το παιχνίδι της Σαλερνιτάνα με τη Ρώμα. Ένα μάτς το οποίο θα βγει από την Ιταλική Ομοσπονδία. Ίντερ, αυτό που είπες και εσύ, 54 βαθμούς, καυτή ανάσα από τη Γιουβέντους. Η Γιουβέντους δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν μου βγάζει κάτι. Δεν έχει τη σιγουριά. Η Γιουβέντους πάει να παίρνει τη νίκη στο μισό μηδέν, στο 1-0. Αυτό. Δεν θα σου βγαίνει πάντα. Είναι καλός ο Βλάουβιτς. Έχει βάλει 5 γκολ ο Βλάχοβιτς τα τελευταία 3 παιχνίδια. Εγώ το λέω Βλάχοβιτς. Αν και αυτός είναι Σέρβος, έτσι. Αυτός που λες. Είναι καλός. Κροάτης. Θα βάλει 5 γκολ που λες. Δεν είναι καλός. Θα κοιτάξουμε να βρούμε κάποιον άλλον. Αλλά γενικότερα η εικόνα που βγάζει. Θα μου πεις βέβαια τελευταία έχει ανέβει πάρα πολύ. Παίρνει νίκη στο μισό μηδέν. Δηλαδή κάποια στιγμή θα την πατήσει όπως την πάτησε με την Έμπολη. Το Σάββατο. Από την άλλη η Μίλαν ακολουθεί με 46 βαθμούς, 36 η Αταλάντα, 34 η Φιωρεντίνα και η Λάτσιο, 33 η Μπολόνια, 32 η Ρώμα και η Νάπολη, 31 η Τωρίνο, 28 η Τζένοα και Μόντσα, 23 Φροζινόνε, 21 Λέτσε, 19 Σασουόλο, 18 Βερόνα Ουντινέζε και Κάλιαρι και δύο τελευταίες θέσεις Έμπολη 17. Θα λένε, ήταν 12 βαθμοί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε για το μπάσκετ, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
Και μετά από αυτή την μουσική ανάσα περνάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου είχαμε πρώτα απ' όλα την αγωνιστική, τη 16η του πρωταθλήματος της Stoiximan Basket League. Καρδίτσα Ιαπωνική ΑΕΚ 86-95, Λαύριο Μέγαμπολ Προμηθέας 89-84, σημαντική νίκη για τους μεταλλορίχους. Περιστέρι Big Win Μαρούσι 95-72, Ολυμπιακός Παπ-Ματέκο 77-62, Άρης Μίντεα Κολοσσός H Hotels Collection 98-91, πρώτη νίκη για τον Άρη μετά από 7 συνεχόμενα χρόνια απέναντι επί του Κολοσσού. Απόλλων Πατρών Κάρνα, Παναθηναϊκός Άκτορ 55-87, ήταν το μάτς που έκλεισε την Κυριακή το βράδυ την αγωνιστική. Πάμε στην επόμενη αγωνιστική, 17η, η οποία έχει το Σάββατο στις 4 Κολοσσός H Hotels Collection ΑΕΚ Μπέτσον. Στις 5 και 4 Παπ Ματέκο Απόλλων Πατρών Κάρνα. Κυριακή 5 και 4 Προμηθέας Ολυμπιακός. Στις 8 και 4 την Κυριακή Καρδίτσα Ιαπωνική Περιστέρι Big Win. Δευτέρα 5 και 4 Παναθηναϊκός Άκτορ Άρης Μίντια. Και την ίδια μέρα στις 8 και 4 Μαρούσι Λαύριο Μέγκαμπολ. Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός παραμένει πρώτος μετά από 16 παιχνίδια. Μόνος και αίτητος. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 30 βαθμούς, Περιστέρι 26, 25 για Προμηθέα, Άρη 23 για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, οι δύο δικέφαλοι, 22 ο Κολοσσός, 21 Καρδίτσα, όσους έχει το Μαρούσι, αλλά και το Λαύριο, τρεις ομάδες με 21 βαθμούς και τελευταίος είναι ο Απόλλων Πατρών με 19 βαθμούς. Πάμε και στα μάτς του Πανιωνίου και του Μίλωνα. Ναι, θα πάμε στην Elite League. Στην Elite League, όπου ο Πανιώνιος έκανε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο. Πέρασε από το γήπεδο κινητού επικρατώντας του Αμίντα με 84-67. Μια σκληροτράχηλη ομάδα ο Αμίντας, ναι, όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, αλλά νίκησε, ο Πανιώνιος το έφερε από την αρχή στο τέλειο πόντου και είχε ως κορυφαίους τα τιμημένα γερατιά, τον Ιαν Μπουγιούκα με 17 πόντους και άψογη στατιστική 7 στα 7 τίποτα. Ακολούθησε επίσης 17 πόντους πέτυχε ο Μαρκέλ Ντέιβις, ενώ οι πολύπυροι Δημήτρης Βεργίνης και Νίκο Κίκας προσθέτησαν από 13 στη νίκη του Πανιωνίου. Και σε συνδυασμό, όπως σου είπα πριν, με την νίκα του της Ελευθερούπολης από την Μύκονο με 87-81, ο Πανιώνιος είναι στην κορυφή πλέον με διαφορά 2 νικών από την Ελευθερούπολη και φυσικά έχει κάνει σοβαρό βήμα για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο και κατ' επέκταση της ανώτητας. Ένα Πανιώνιος ο οποίος θα πάει και στο κύπελο να παίξει με τον Προμηθέα. Θα είναι στο Final 8 του κυπέλου, στην Κρήτη θα είναι αντίπαλο τον Προμηθέα. Ο Μίλωνας επέστρεψε στις νίκες με τρόπο θρίλερ, επικράτησε του Κόρυβου με 80-79 και πλησίασε στον ένα βαθμό την Ελευθερούπολη που βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Μια θετική εξέλιξη για την εβδομάδα του Μίλωνα. Εκεί θα γίνει πραγματική μάχη. Θα γίνεται χαμός, λέει, και για τις 6 πρώτες θέσεις που ουσιαστικά είναι αυτές που θα δώσουν και τα εισιτήρια για τη διεκδίκηση της ανώτης. Πανιώνιος 32 βαθμοί με ρεκόρ 14-4. Στην δεύτερη θέση είπαμε ο Γυμναστικός Σύλλογος Ελευθερούπολης με 12-6 ρεκόρ, 30 βαθμούς. Στην τρίτη θέση τρεις ομάδες, ο Μίλωνας, το Σχηματάριο, ο Ερμής Σχηματαρίου και η Λιανική Εστία Μεγαρίδος με 29 βαθμούς, ρεκόρ 11-7. Και ισοβαθμούς στην έκτη θέση, Μύκονος και Κόρυβος με 18 ρεκόρ και 28 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε και στις γυναίκες όπου είχαμε 13η αγωνιστική. Εσπερίδης Καλυθέας Παναθηναϊκός 78-90. Νίκη Λευκάδας ΠΑΟΚ 68-73. Πρωτέας Βούλας Αθηναϊκός 79-51. Ηρακλής Ολυμπιακός 45-91. Μεγαλύτερη διαφορά της αγωνιστικής. Και ΠΑΣ Γιάννενα Εύνικος 83-66. Στη βαθμολογία έχουμε τον Παναθηναϊκό να είναι πρώτο μαζί με τον Ολυμπιακό. Θα σου πω ακριβώς πόσο έχουμε.
μισό λεπτάκι. Γιατί κλείσα κατά λάθος τη σελίδα. Λοιπόν, έχουμε Παναθηναϊκό να είναι πρώτος και αίτητος με 24 βαθμούς. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 23, 19 για Εσπερίδες Ηρακλή, 18 για Ελευθερία Μοσχάτου και Πρωτέα Βούλας, 17 Γιάννενα και ΠΑΟΚ, Εύνικος, Νίκη Λεφτάδας, 14 και τελευταίος Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς. Πάμε και στα ευρωπαϊκά, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, την πρεμιέρα της φάσης των 16 του Basketball Champions League. Στο ελληνικό εμφύλιο ο Προμηθέας στεύθηκε νικητής με 80-79 επί της ΑΕΚ Πέτσο, ενώ την επόμενη μέρα το Περιστέρι γνώρισε την ήττα με 75-77 από την Χάπουελ Ιερουσαλήμ, σε ένα μάτσο το οποίο πήγε στην παράταση. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα, μάλλον είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση της Χάπουελ Μολό με την ΑΕΚ. Που είναι την ΑΕΚ με επιτακτική ανάγκη. Ακριβώς, ήδη βλέπω και ότι... Και είναι ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τον Ηλία Ζούρο, ο οποίος αντικατέστησε τον Χουάν Πλάθα. Σωστό, μια κίνηση η οποία κρίθηκε αναγκαία για την ομάδα του Κεφάλου, έπειτα από τα πολύ κακά αποτελέσματα αυτό το πρωτάθλημα. Και τον Best Guess στις θέσεις των ξένων και λοιπά, ναι. Να πούμε ότι αύριο, σε λίγη ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση της Μούρτια με τον Προμηθέα στην Ισπανία, μια δύσκολη αποστολή για την ομάδα του Προμηθέα, και αύριο υπάρχει η εκτός έδρας αναμέτρηση του Περιστερίου απέναντι στην Τενερίφη. Πάρα πολύ δύσκολο, η Τενερίφη τα τελευταία χρόνια διακρίνεται πάντα το... Είναι ο θεσμός της. Τον BCL. Ό,τι είναι η Σεβίλη για το γύρο Παλί, είναι η Τενερίφη στο BCL. Πολύ σωστά. Και μιας που λέγαμε τώρα για μπάσκετ και Ισπανία, να πούμε ότι αποτελεί βαριά ήττα αυτή που υπέστη η Ρεάλ. Την Γκραν Κανάρια, ναι, 177. Βέβαια, είχε τις απουσίες της Ρεάλ, αυτό όμως δεν αποτελεί δικαιολογία. Εκτός χωρίς τα βάρες τώρα έχει αδυνατήσει πολύ καλό τα Γαλάτια. Ακριβώς, έχουμε τον Ρίκι Ρούμπιο να πηγαίνει στην Μπαρτσελώνα και να έχει ξεκινήσει ήδη προπονήσεις. Και δεν αποκλείεται. Σημαντική προσθήκη. Εντάξει, κάνει προπονήσεις το αν θα επιστρέψει σε... Ο ίδιος έχει πει ότι το συζητάω. Ναι, αυτό είναι... Γιατί το NBA πλέον αποτελεί παρελθόν. Σίγουρα και σε τι κατάσταση θα είναι το παίκτης, έτσι, γιατί έχει περάσει και την περιπέτεια της ψυχικής του υγείας με το τέρας της κατάθλιψης. Αν η Μπαρτσελόνα θεωρήσει ότι πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα με τον Ρίκι Ρούμπιο, καλό να γίνει, αλλά να δούμε και σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης. Λοιπόν, πρωτού περάσουμε να δούμε το πρόγραμμα της EuroLeague, πάμε στο EuroCup, εκεί όπου μετέχει η ομάδα του Άρη. Ένας Άρης ο οποίος παίζει αύριο 8.30 στη Γερμανία κόντρα στην Ουλμ. Και μετά την ήττα του από την Μπούρκη. Μια ήττα η οποία ουσιαστικά δεν του στήχησε, ναι. Αλλά δεν πάει να είναι μια ήττα η οποία θα παίξει το ρόλο της. Και πάμε στην Ευρωλίγκα, η οποία εσείως μπαίνει στην 24η αγωνιστική. Διαβολοβδομάδα, έχουμε διαβολοβδομάδα που ξεκινά σήμερα, σε μία ώρα περίπου από τώρα. Κάτι λιγότερο από μία ώρα. Θα έχουμε το παιχνίδι στην εκκίνηση, τρία παιχνίδια στην εκκίνηση. Μπάγκερν Μπασκόνια, Βιλερμπάν Φενέρμπαχτσε και Ερυθρός Αστέρας Βαλένθια. Στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός με τα προβλήματα που είπαμε πριν θα υποδεχτεί την Άλμπα Βερολίνου σε ένα παιχνίδι must που είναι για τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Ειδικά άμα κάνει γκέλα απέναντι στην Άλμπα. Είναι επικίνδυνο παιχνίδι για τους λόγους που είπαμε. Διότι ουσιαστικά δεν έχει ψηλούς με τον Φάλ για τον Μιλωτίνο εκτός και θα λείψουν ακόμα και καιρό. Ο Λαριτζάκης έχει πρόσβαση. Ο Πετρούσεφ, ο Τζόκας είναι δεν είναι να παίξει και αναγκαστικά θα είναι στο 5, θα είναι ο Σίγμα και ο νεοαποκτηθής Μόουζες Ράιτ με μια προπόνηση.
Άλλο το. Η Άλμπα έχει ψηλούς, έχει κορμιά για να δυσκολεύσουν το. Θα βάλει. Και θα πρέπει πάλι ο Άλεκ Πίτερς μαζί με τον Κώστα Παπα-Νικολάου να κάνουν τις υπερορίες στο 5 και στο 4. Η αγωνιστήδα κλείσει 9.30 ώρα. Είναι Ολυμπιακό, διότι μετά ακολουθούν τρία εκτός έδρας παιχνίδια. Μετά είναι. Ακολουθούν τρία εκτός έδρας παιχνίδια για τους ερυθρόλεπτους και όσο να είναι. Ρεάλ Μακάμπι 9.30. Αύριο έχει η Ζαλγκύρης Ανατολού Εφές 8, όπως και η Μονακό με την Παρτιζάν. 9 και 4 Παναθηναϊκός Αρμάν Μίλανο και στις 9.30 Μπαρτσελόνα Βίρτους Μπολόνια. Στον τέρμι της δευτεροτρίτης θέσης. Πάμε και στα μάτια που γίνονται μεθαύριο Πέμπτη. 25η αγωνιστική, η οποία έχει 4 αναμετρήσεις, Άλμπα Βαλένθια στις 9, στις 9.30 Βασκόνια Μακάμπι, την ίδια ώρα Μπάγερν Ολυμπιακός, το παιχνίδι που λέγαμε ότι είναι ένα από τα τρία δύσκολα. Η Ρεάλ παραμένει στην Μαδρίτη, θα υποδεχτεί τη Βινέρμπαν στις 10.15 και την Παρασκευή το κυρίως πιάτο με 5 αναμετρήσεις, 7.30 Εφές Αρμάνι, 8 Ζαλγκύρης Παναθηναϊκός, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Μπαρτσελόνα, 9.30 Βίρτους Παρτιζάν και την ίδια ώρα Μονακό Φενέρμπαχτσε. Και επειδή σιγά σιγά βλέπω ότι ο χρόνος στενεύει, για να κλείσουμε πάμε γρήγορα να δούμε τα βόλεϊ. Πρώτα από τους άντρες που είχαμε την 13η αγωνιστική, Ολυμπιακός Κηφισιά 3-1, Παναθηναϊκός Άδωλος Ορφιάδα 3-0, Μήλωνας Πήγας Πολύχνης 3-0 και σημαντική νίκη για την ομάδα του Φίνικα Σύρου, ο οποίος αν και βρέθηκε να χάνει 1-2 από την Καλαμάτα, κατάφερε να πάρει το σκορ με 3-2 και να επιστρέψει νίκες και τα χαμόγελα για τους πειρατές. Πάμε και στο πρωτάθλημα των γυναικών, εκεί όπου είχαμε τη 15η αγωνιστική, ξεχώρισε το ντέρμπι των Αιωνίων, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με 3-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μετά από 8 διαδοχικές νίκες του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού. Σε πρωτάθλημα κύπελλο. Ναι, σε όλες τις οργάνωσες. Είχαμε λοιπόν τις αναμετρήσεις Μαρκόπουλο Άρης 3-1, ΠΑΟΚ Ακαδημίες Πρωταθλητών Πέφκο 0-3, ΑΕΚ Ηλυσιακός 3-1, Τέντη Δαβούλας Απολώνιος 3-0, Θύρα Λαμία 3-0 και με το ίδιο σκορ έπαιξε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού. Επόμενη αγωνιστική είναι η 16η, η οποία έχει τα παιχνίδια Παναθηναϊκός Τέντη Δαβούλας το Σάββατο στις 4.30, στις 6 Λαμία ΠΑΟΚ, την ίδια ώρα Άρης ΑΕΚ, 6.30 Ακαδημίες Πρωταθλητών Πέφκων Μαρκόπουλο, στις 7 Απολλώνιος Θύρα και στις 7.30 ο Ηλυσιακός θα παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό. Κάπου εδώ νομίζω ότι έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα ανανεώσουμε όπως πάντα το ραντεβού μας θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος την ερχόμενη Τρίτη. Από τον Χρήστο Γεωργίου που ήταν σε ένα μικρόφωνο και τον Γιάννη Γιαννούλα που ήταν στο δεύτερο, σας ευχόμαστε να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια, παιδιά. Ο κόουτς της Νεξάς μαζί μας, άλλη μία νίκη, Στεφανία Παπαχατζή δίπλα μας, Ελένα Μαριάτου δίπλα μας, τον κόουτς συγχαρητήρια, ένα παιχνίδι που